τη μεγάλη του φήμη και τα δεκάδες πούλμαν που φέρνουν προσκυνητές κάθε μέρα, το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ τα οφείλει σε δύο οσιακές μορφές της εκκλησίας που μόνασαν εκεί. Στον ιδρυτή του, τον Άγιο Γέροντα Δαβίδ, και στον προτελευταίο ηγούμενο, τον Όσιο Πατέρα Ιάκωβο. Και για τους δυο υπάρχουν πλήθος μαρτυρίες για θαύματα και ειδικά για τον δεύτερο οι μνήμες για το μεγάλο ασκητικό του ανάστημα διατηρούνται και σήμερα νοπές. Κοιμήθηκε το 1991 και είχε πνευματική σχέση με πολλούς από αυτούς που σήμερα επισκέπτονται το μοναστήρι για να προσκυνήσουν πρώτα απ' όλα τον τάφο του. Η μονή κτίστηκε περί το 1540 από τον νεαρό τότε ασκητή Δαβίδ. Ο Όσιος γεννήθηκε στη Γαρδενίτσα, το σημερινό Κυπαρίσι Λοκρίδος. Από τα 15 του στράφηκε στον ασκητισμό και αφού περιπλανήθηκε σε διάφορα μοναστήρια, κατέληξε στις Ροβιές. Στο βουνό επάνω βρήκε ένα ερυπωμένο εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης και αποφάσισε να φτιάξει εκεί μοναστήρι. Για να μαζέψει χρήματα, ταξίδεψε μέχρι τη Μολδαβία και τη Ρωσία, διενήργησε εράνους και βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Ο θρύλος λέει ότι τα χρήματα που μάζεψε στη Ρωσία ήταν τόσο πολλά, ώστε αδυνατούσε να τα κουβαλήσει. Τα έβαλε λοιπόν μέσα σε ένα κούτσουρο, τα πέταξε σε ένα ποτάμι και προσευχήθηκε να φτάσει στις Ροβιές. Όταν μετά από καιρό επέστρεψε, βρήκε πράγματι το κούτσουρο στην παραλία. Το μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπως ήταν αρχικά η ονομασία του, κέρδισε την καθολική εκτίμηση αφενός λόγω της θαυματουργικής δράσης του γέροντα, αφετέρου λόγω της ευσπλαχνίας και της ελεήμονου στάσης του. Μετά την κοίμηση του Οσίου Δαβίδ, το μοναστήρι τιμάται στο όνομά του. Το 1638, με σιγήλιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Κύριλου Λούκαρη, το μοναστήρι κηρύχθηκε σταυροπηγιακό και υπήχθη στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας υπήρξε πυρήνας επαναστατικής δράσης. Χρηματοδότησε μάλιστα τον επικεφαλής της Επανάστασης στη Βόρεια Εύβοια, Αγγελή Γοβιό ή Γοβγίνα. Σώζεται το σχετικό έγγραφο με την υπογραφή του ίδιου του οπλαρχηγού και των δημογερόντων της λίμνης. Το 1824 οι Τούρκοι επιτέθηκαν στη Μονή, σκότωσαν όσους καλόγερους βρήκαν και την παρέδωσαν στις φλόγες. Η καταστροφή ήταν σχεδόν ολοσχερής. Μόνο ένα τμήμα της ανατολικής πτέρυγας έμεινε όρθιο και το υπόγειο παρεκκλήσει των Αγίων Αναργύρων. Το μοναστήρι ξανακτίστηκε, αλλά ήρθε ένα σεισμός το 1870 να το ισοπεδώσει και πάλι. Το καθολικό κτίστηκε εκ νέου το 1877 και σήμερα είναι το δεύτερο παλαιότερο κτίσμα του συγκροτήματος μετά το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 άρχισε να εξαπλώνεται η φήμη ενός καλόγερο από το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, του πατρός Ιακώβου Τσαλίκη, ο οποίος το 1975 ανέλαβε ηγούμενος. Οι κάτοικοι των χωριών της περιοχής που τον γνώρισαν προσωπικά μιλούν για έναν άνθρωπο ασκητικό, πράο και ταπεινό, που είχε το χάρισμα να ηρεμεί και να γλυκαίνει την ψυχή του συνομιλητή του. Επί των ημερών του, το μοναστήρι έγινε πανελλήνιο προσκύνημα και πολλοί προσέτρεχαν για πνευματική στήριξη και συμβουλή. Ο Όσιος Ιάκωβος γεννήθηκε στη Μικρά Ασία το 1920. Ήρθε οικογενειακός στην Ελλάδα μετά την καταστροφή, αρχικά στο χωριό Άγιος Γεώργιος Αμφίσης και μετά από δύο χρόνια στο χωριό Φαράκλα της Βόρειας Εύβοιας. Ασπάστηκε το μοναχισμό το 1952 στη Μονή Οσίου Δαβίδ, όπου εγκαταβίωσε μέχρι το τέλος της ζωής του. Όταν πήγε στο μοναστήρι, το βρήκε ερυπωμένο, με 2-3 ετοιμόρροπα κελιά και μισογκρεμισμένες στέγες. Ζούσαν εκεί 3 γεροντάκια, σύμφωνα με το λεγόμενο ιδιόρυθμο μοναχικό σύστημα. Στην παρέκβαση αυτή του μοναστικού κοινοβίου, κάθε μοναχός φρόντιζε μόνος του για όλες τις υλικές και πνευματικές του ανάγκες. Κοινή ήταν μόνο η προσευχή στο ναό. Με προσωπική εργασία ξεκίνησε την αναστήλωση του μοναστηριού για να το παραδώσει μεταμορφωμένο το 1991, έτος της κοιμήσεώς του. Η ανακαίνιση του καθολικού, η τοποθέτηση ξυλόγλυπτου τέμπλου και λειψανοθήκης, το καμπαναριό, οι ξενώνες και η τράπεζα των προσκυνητών είναι έργα που συντελέστηκαν επί της ηγουμενίας του.
Σημαντικές οικοδομικές εργασίες έγιναν και κατά την τριετία 1994-1996, οπότε κτίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Πτέρυγας και ο ναός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου που βρίσκεται στον περίβολο. Ο κεντρικός πυλώνας, που έχει δύο πύργους με θολωτές σκεπές επενδυμένες με χαλκό, δεν θυμίζει σε τίποτα ένα τυπικό ελληνικό μοναστήρι. Παραπέμπει περισσότερο σε ρωσικό, εντύπωση στην οποία συντελούν και οι τρούλοι των εκκλησιών που είναι της ίδιας τεχνοτροπίας. Η πύλη οδηγεί σε ένα χώρο πάρκινγκ, στην άκρη του οποίου βρίσκεται η είσοδος της Μονής, με τα παρεκκλήσια της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Στο κέντρο του πλακώστρου του περιβόλου βρίσκεται το καθολικό, όπου φυλάσσονται η κάρα, το δεξί χέρι, το θυμιατό, το πετραχύλι και η μαγκούρα του Οσίου Δαβίδ. Οι τοιχογραφίες είναι σύγχρονες, ενώ υπάρχουν φορητές εικόνες μεγάλου σχήματος φιλοτεχνημένες στο Άγιον Όρος. Έξω από το καθολικό, στη νότια πλευρά, βρίσκεται ο τάφος του Οσίου Ιακώβου. Στη συμβολή νότιας και ανατολικής πτέρυγας υπάρχει μια μικρή κατακόμβη σκαλισμένη στο βράχο, το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων, με θαυμάσιες τοιχογραφίες του 18ου αιώνα. Το τέμπλο λέγεται ότι προέρχεται από το παλιό καθολικό, το οποίο κάηκε το 1824. Από πάνω βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους, στη θέση όπου κατά παράδοση υπήρχε το κελί του Οσίου Δαβίδ. Οι δύο κρίνες του προαυλίου και η μία στο χώρο του πάρκινγκ τρέχουν αγιονέρι, το οποίο έρχεται κατευθείαν από την πηγή που άνοιξε σύμφωνα με την παράδοση ο Όσιος Δαβίδ, χτυπώντας το ραβδί του στο βράχο. Η πηγή βρίσκεται στο βουνό, σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από το μοναστήρι. Τέλος, νότια της Μονής, σε απόσταση 20 λεπτών με τα πόδια, υπάρχει η σκήτη του Οσίου, μια σπηλιά μέσα στο βράχο.